Βασιλεύου ουράνιε, παράγεται το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ διασούδας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Θα ήθελα να προσέξουμε ιδιαίτερα τη σημερινή συνάντησή μας, διότι είναι πάρα πολύ θέλει πολύ λεπτομέρεια. Και αυτή η λεπτομέρεια, εάν δεν προσεχτεί και αφαιρεθεί ο νου σας, θα χάσετε τη συνέχεια. Είναι όπως μαθαίνουμε στο σχολείο. Αν μάθεις στο σχολείο και δεν προσέξεις να μάθεις κάποια πράγματα στην αριθμητική ή στη γραμματική, από εκεί και πέρα μετά, άμα ένα κενό σου δημιουργηθεί, μετά δεν μπορείς να συνδεθείς με το υπόλοιπο μάθημα το οποίο θα γίνει. Βασικώς θα μιλήσουμε σήμερα για τη σκάλα των αρετών. Για τις αρετές που πρέπει ο άνθρωπος, αλλά και ο μοναχός, ο χριστιανός, αλλά και ο μοναχός, να φτάσει στην τελειότητα, να φτάσει στο καθομοίωση, να φτάσει σε αυτό που ο ίδιος ο Θεός τον έχει καλέσει. Πρέπει να πετύχει, γιατί αυτός είναι ο στόχος της ζωής του, να φτάσει στην ένωσή του με τον Θεό. Καθότι η ένωσή μας με τον Θεό, αυτή μας δίνει ξανά πάλι ζωή. Αφού είναι ζωή, όπως είπαμε στην προηγούμενη φορά, ο ίδιος ο Χριστός μας, η ένωσή μας, η πραγματική ένωσή μας μαζί Του, αυτή πλέον θα μας ζωντανέψει όλους. Και γι' αυτό λέει, «Η ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόπον σε κεπίνον εξειλικρινούς καρδίας». Επομένως, θεώνεται αυτός ο οποίος πραγματικά φτάνει στην ένωσή του με τον Θεό. Χρειάζεται λοιπόν μια ιδιαίτερη προσοχή. Φυσικά για να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα, βασική προϋπόθεση είναι ότι ο άνθρωπος στον οποίο απευθυνόμαστε πρέπει να πιστεύει. Αν δηλαδή ο άνθρωπος δεν πιστεύει στον Θεό, ό,τι και να του λέμε, δεν θα μπορέσει να το κατανοήσει. Είναι αυτό το οποίο γίνεται τώρα στις τηλεοράσεις με το σύμφωνο των συμβίωσης. Δηλαδή, δεν μπορούν οι άπιστοι να κατανοήσουν, αυτός που δεν πιστεύει, δεν μπορεί να κατανοήσει αυτά τα οποία λέγει η Γραφή. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει κοντά στην Εκκλησία, ίσως δεν θα πρέπει καν η Εκκλησία να του λέει την άποψή της. Διότι είναι παντελώς ένας ακατήχητος άνθρωπος. Σε έναν ακατήχητο άνθρωπο θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το Α για να πάμε στο Β, να πάμε στο Γ, να πάμε στο Δ, στο Ε και ούτω καθεξής. Για να μπορέσει να κατανοήσει αυτό το οποίο του λέμε. Όταν λοιπόν ο κόσμος έξω σήμερα δεν είναι κοντά στο Χριστό, τότε ο κόσμος δεν πιστεύει. Μήπως τελικά με αυτό που κάνουμε, να του λέμε σαν Εκκλησία την άποψή μας πάνω σε όλα τα ζητήματα, σε έναν ακατήχητο λαό, μήπως βάζουμε τους μαργαρίτες έμπροσθεν των χείρων. Οπότε δεν καταλαβαίνουν και τους ποδοπατούν. Γελιοποιούν την Εκκλησία, γελιοποιούν τη Σύνοδο, γελιοποιούν ιεράρχες, γελιοποιούν, κοροϊδεύουν τους κληρικούς που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε την άποψή τους. Μιλάω για το σύμφωνο πάντοτε, συμβίωσης. Μήπως λοιπόν σε θέματα τα οποία
δεν μπορούν να τα κατανοήσουν οι άνθρωποι λόγω του ότι ζουν και βιώνουν μακριά από το Θεό, μακριά από την πίστη. Μήπως δεν πρέπει τα Άγια να τα θέτουμε λοιπόν έμπροσθεν μπροστά από τα σκυλιά και από τους χείρους, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Χριστός μας. Γιατί δεν έχουμε κατηχημένο λαό. Εάν είχαμε κατηχημένο θα καταλάβαινε το τι του λέγαμε και αν ήταν Χριστός. Ή μάλλον δεν θα χρειαζόταν καν πάλι όταν έχεις ένα κατηχημένο λαό. Δεν είναι η Ελλάδα που ήταν πριν 20 ή πριν 50 ή πριν 60 χρόνια. Έχουν μεγαλώσει κάποιες γενναίες που έχουν πατήσει το πόδι σε καθηγητικά σχολεία. Αυτοί όλοι είναι δημοσιογράφοι, είναι δεξιά, αριστερά, έχουν πιάσει θέσεις επιτελικά σε διάφορα γραφεία κτλ. Και δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι το τι πιστεύουν. Οπότε, οτιδήποτε ακούσουν, το θεωρούν παράδοξο. Το θεωρούν παράδοξο. Έτσι λοιπόν, βασική προϋπόθεση για αυτά τα οποία θα πούμε, πρέπει να είναι η πίστη του ανθρώπου στο Θεό. Πρέπει να πιστεύει στο Θεό, να αφήνεται στο Θεό, να ελπίζει στο Θεό, να έχει μέσα του το Θεό, να τον εμπιστεύεται το Θεό. Γιατί αυτό έχουμε πει σημαίνει πίστη, τον εμπιστεύουμε. Και έχοντας αυτό σαν βάση, αναφέρουν όλοι οι Άγιοι μας ότι το πρώτο σκαλοπάτι που πρέπει να ανέβει ο άνθρωπος είναι ο φόβος. Ο φόβος σαν φόβος ή σαν σεβασμός απέναντι στο Θεό. Με την έννοια του τρόμου ή με την έννοια του σεβασμού. Το σωστό είναι ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να μάθει να τρέμει τον Θεό. Πρέπει να μάθει να σέβεται ποιον έχει απέναντί του. Να ξέρει ότι αυτό που έχω είναι ο Χριστός μου που σταυρώθηκε, που πόνισε για μένα, που έκλεψε για μένα, που γονάτισε για μένα, που σταυρώθηκε για μένα και σέβομαι όλα αυτά τα οποία έπαθε. Πρέπει να έχει γεννηθεί λοιπόν αυτός ο φόβος μέσα, φόβος Κυρίου, αρχή σοφίας του ανθρώπου. Για να αρχίζει ο άνθρωπος να έχει σοφία, πρέπει να ξεκινήσει από το σεβασμό ότι θα σεβαστεί και σέβεται το Θεό. Εάν δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός απέναντι στο Θεό, δεν υπολογίζει το Θεό. Γιατί όταν δεν τον σέβομαι, άρα δεν τον υπολογίζω. Φυσικά όταν δεν τον υπολογίζω, έχω όλες τις επιπτώσεις του δεν υπολογίζω. Έχω όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να μου τύχουν. Έτσι, όπως η Ελλάδα άσκησε το βέτο απέναντι στο ΝΑΤΟ και τα Σκόπια και φυσικά θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό που κάνει θα έχει όλα τα ακόλουθα τα οποία μπορεί να τη συμβούν. Είναι το αποτέλεσμα των πράξεών μας το κάθε ένα που εισπράττουμε. Κατ' τον ίδιο λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ο άνθρωπος δεν σέβεται τον Θεό, δεν υπολογίζει μες στην καρδιά του το Θεό. Δεν τον υπολογίζει. Παραβαίνει αυτά τα οποία έχει πει ο Θεός. Τα γράφει με λίγα λόγια. Σου και σαν τα είπε ο Θεός τι έγινε. Δεν το υπολογίζει στη ζωή του. Δεν γίνεται αυτό που λέει ο Θεός. Δεν το κάνει κανόνα και τρόπο ζωής. Δεν βιώνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν το υπολογίζει. Αυτό δείχνει ότι δεν σέβεται το Θεό. Είναι αυτό που πολλές φορές λέω εγώ, όταν λέει ο άλλος «Σ' αγαπάω πάντα, σ' αγαπάω γέροντα, σ' αγαπάω». Ναι, αλλά αυτό που λέω
Δεν σου δεν υπολογίζεις, γιατί το είπα μία, το είπα δύο, το είπα τρεις. Βλέπω ότι με γράφεις. Πώς μπορώ λοιπόν να σκεφτώ μέσα μου ότι με αγαπάς και ότι με σέβεσαι? Δεν θα το πω. Θα αρχίσω να θέτω ερωτηματικό ότι μου το λες, είναι μόνο στα λόγια. Δεν το πιστεύεις πραγματικά. Δεν είναι μες στο βάθος της ψυχής σου αυτό το πράγμα. Γιατί αν ήταν μες στο βάθος της ψυχής σου, θα σε έτρωγε. Αν το είχες. Αν λοιπόν ότι με μια ελαφρότητα παραβιάζουμε το θέλημα του Θεού και δεν μας ενδιαφέρει σε οποιαδήποτε πράξη είναι το θέλημα του Θεού. Με οποιοδήποτε τρόπο εκφράζεται και το έχει εκφράσει στην γραφή και εμείς δεν το πράττουμε. Δεν μπορώ να πω μετά ότι σέβομαι το Θεό. Ότι έχω φόβο Θεού. Έχω σεβασμό δηλαδή απέναντι στο Θεό. Ο άντρας δηλαδή που κερατώνει τη γυναίκα του δεν μπορεί να πει ότι σέβεται τη γυναίκα του και το στεφάνι του και το σπίτι του. Ομοίως, ο μοναχός που παραβαίνει τις υποσχέσεις και τους όρκους του, ο μοναχός του και ο χριστιανός που παραβαίνει τα όσα την ώρα της βαπτίσεως υπεσχέθηκε απέναντι στο Θεό, απέναντι σε αγγέλους, απέναντι σε ανθρώπους. Γι' αυτό παρευρίσκονται και άνθρωποι στο μυστήριο της βαπτίσεως. Γι' αυτό παρευρίσκονται. Και τα μαρτυρικά, τα σταυρουλάκια που φοράμε εδώ στο πέτο, αυτή την έννοια έχουν. Ότι αυτοί όλοι θα είναι μάρτυρες, γι' αυτό λέγονται μαρτυρικά. Του τι εμείς υποσχεθήκαμε. Και δεν σεβαστήκαμε την υπογραφή μας. Δεν σεβαστήκαμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Τα καταπατήσαμε. Λόγω λοιπόν να λέω σέβομαι τον Θεό, αγαπάω τον Θεό, πιστεύω στον Θεό. Και από εκεί και πέρα, αυτά που λέει ο Θεός, δεν τα υπολογίζω. Παναλαμβάνω, μοιάζει με τον άντρα που λέει σέβομαι το στεφάνι μου, αλλά χιλιοκερατώνει τη σύζυγό του. Από απιστία σε απιστία, από απιστία σε απιστία. Άρα λοιπόν, στην ουσία, μέσα στο βάθος μου, έχω απιστία. Φαίνεται, δεν σέβομαι τον Θεό. Και αν τον πιστεύω, δεν τον υπολογίζω. Αυτό η μη υπολόγηση του Θεού έρχεται κάποια στιγμή που θα έχει τις επιπτώσεις της. Που θα έχει τις επιπτώσεις. Δεν έβαλες βενζίνη στο αυτοκίνητό σου. Θα έχει την επίπτωση κάποια στιγμή. Θα τελειώσει η βενζίνα, θα σε αφήσει το αυτοκίνητο. Θα πρέπει να κατέβεις να σπρώξεις. Θα έχει την επίπτωση. Άφησες ανοιχτό το γκάζι, θα εκραγεί το σπίτι, θα εκραγεί το μοναστήρι, θα την αφήσει στον αέρα. Ό,τι κάνουμε, όταν δεν σεβόμαστε το χώρο που είμαστε, όταν δεν υπολογίζω αυτό που κάνω, από εκεί και πέρα όλα τα πράγματα έχουν τις επιπτώσεις τους. Και τα καλά έχουν καλές επιπτώσεις, άσχημα πράγματα έχουν άσχημες κάποια στιγμή επιπτώσεις. Ακόμα και επάνω στο ψυχολογικό μας κόσμο. Από τον πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Έχει επίπτωση πάνω στον ψυχολογικό μου κόσμο. Δεν μπορώ να αμαρτάνω μέσα στη ψυχή, καρδιά μου ανοίξει στο Θεό. Είτε εγώ θέλω να το παραδεχτώ, είτε δεν θέλω να το παραδεχτώ. Αυτός είναι ο πλάστης μου και ο δημιουργός μου. Δεν το γλιτώνω από αυτό το πράγμα. Οποιαδήποτε λοιπόν αμαρτία μου, οποιαδήποτε πράξη μου, έχει ψυχολογικές επιπτώσεις αργότερα. Που θα ξεσπάσουν στον εαυτό μου. Και με αποτέλεσμα να αρρωσταίνω. Αυτό δεν λέει από τον πολλό μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Και δεν είναι ότι το λέει μονάχο ο ύπνοδος, έρχεται σήμερα η επιστήμη και το λέει. Αυτό το πράγμα. Ότι τύψεις συνειδήσεως, πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να πράξουμε, έχουν επιπτώσεις τα οποία βγαίνουν στον ψυχολογικό μας χαρακτήρα, στον εαυτό μας,
βασανίζονται, υποφέρουν, εξανθήματα πετάει ο άνθρωπος. Γιατί πολλές φορές λέμε το καρκίνο έβγαλε, έσκασε ή τον έσκασε, έσκασε πολύ του. Κάπου ξεσπάνε τα πράγματα. Όταν μέσα σου τρώγεσαι και βασανίζεσαι. Κάποια στιγμή δεν κάνει τον πάμε. Αυτό τι φταίει όμως. Φταίει εδώ το πρώτο σκαλί. Δεν υπάρχει ο σεβασμός, λένε οι πατέρες. Δεν υπάρχει ο φόβος Κυρίου. Ο άνθρωπος κινείται ασυνδοτός. Δεν υπολογίζει. Άρα λοιπόν εμείς, σαν μοναχοί κυρίως και σαν χριστιανοί, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να γνωρίζουμε και να έχουμε συνέστηση και να αγωνιζόμαστε να μην παραβιάζουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό μαρτυρεί ότι έχουμε φόβο Θεού μέσα μας. Ότι σεβόμαστε δηλαδή αυτό που προσκυνάμε, αυτό που λατρεύουμε, αυτό που λέμε ότι αγαπάμε. Σε αυτό που αφιερωθήκαμε. Και αν σε περίπτωση παραβιάσω, αυτομάτως θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη στεναχώρια. Η ανάλογη στεναχώρια να υπάρχει. Η ανάλογη θλίψη μέσα στην καρδιά μου πρέπει να υπάρξει. Εάν δεν υπάρξει η ανάλογη θλίψη ότι δεν σεβάστηκα τον Θεό και γι' αυτό τον στεναχώρησα. Γι' αυτό τον πίκρανα. Το ίδιο πάει προς τον γέροντα, προς τον συνάνθρωπό μου, ο παντρεμένος στη γυναίκα του ή η γυναίκα προς τον σύζυγο. Πρέπει να υπάρχει η ανάλογη λοιπόν στεναχώρια. Και πρέπει μέσα του να αισθάνεται ένα πόνο, να πονάει ο άνθρωπος. Δηλαδή όχι απλά, έκανα τι έκανα, στεναχωριέμαι και τα λοιπά, αλλά το ξεπερνάω. Πρέπει να δημιουργεί μέσα μου πόνο ψυχής. Να αισθάνομαι ένα πόνο μέσα στην ψυχή. Το ότι παραβίασα το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, είναι η πρώτη αρετή από την κλίμακα των, θα λέγαμε, των αρετών που πρέπει για να ανεβεί. Η δεύτερη είναι αυτό ακριβώς που ήδη ακομπεί και σας λέω, είναι η λύπη που πρέπει να γεννηθεί μέσα μας. Τι κάνει ο άνθρωπος, όπως σας είπα, πονάει και λυπάται και καταδικάζει τον εαυτό του για αυτό που έπραξε. Αρχίζει και νιώθει ενοχές. Αρχίζει και νιώθει ένοχος. Ότι είναι υπεύθυνος. Αυτός έκανε την πράξη. Δεν πρέπει να νιώσει άλλος ένοχος. Αυτός δεν σεβάστηκε τον Θεό. Αυτός δεν σεβάστηκε το θέλημα του Θεού. Αυτός δεν σεβάστηκε τον Χριστό που σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος πέρασε από κάτω και ενώ ο Χριστός είναι κρεμασμένος σου λέει «Κύριε μια σκασίλα που σταυρώθηκες εσύ, εγώ κάνω αυτό που θέλω εγώ». Την ίδια στιγμή που τρέχει το αίμα του Χριστού πάνω από το σταυρό. Αυτό πρέπει να αισθανθώ εγώ και να το αισθανθώ μέσα μου. Γιατί αν φτάσω στο σημείο να πω ότι και τι με νοιάζει, άρα πρέπει να γεννηθεί η λύπη μέσα μου. Και η λύπη αυτή να φέρει ένα πόνο. Ένα ψυχικό πόνο. Γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος αυτών των πραγμάτων. Πρέπει να ρίξω το βάρος της ευθύνης. Η οποία πέφτει όλοι πάνω. Δεν αμάρτησε ο Χριστός. Εγώ αμάρτησα.
Εγώ φέρω την ευθύνη. Εγώ έπραξα ό,τι έπραξα. Δεν τα έπραξα άλλος. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να γεννηθεί με στον άνθρωπο σαν δεύτερο σκαλοπάτι των αρετών, δηλαδή στον άνθρωπο που έχει αποκτήσει και έχει τις χριστιανικές αρετές, το πρώτο που θα διακρίνουμε είναι ο άνθρωπος που είναι κοντά στο Θεό. Έτσι, αφού πιστεύει, ποια είναι η πρώτη του αρετή? Ότι σέβεται το Θεό. Υπολογίζει το τι λέει ο Θεός. Δεν θα μοιχεύσω, δεν θα πορνεύσω, δεν θα κλέψω, δεν θα σεβήσω, δεν θα βρίσω, δεν θα ζηλέψω, δεν θα κάνω κίνο. Σέβομαι το θέλημα του Θεού. Δεν θα πιω, δεν θα καπνίσω, δεν θα βλαστημίσω, δεν θα. Το σέβομαι το θέλημα του Θεού. Θα νηστέψω. Δεν θα φάω. Δεν θα περάσω αδιάφορα. Δεν θα κάνω τη βρώμη και τη σκέψη ακόμα. Δεν θα δω το βρώμικο το θέαμα. Δεν θα κουτσοπολέψω. Δεν θα κάτσω να κρυφακούσω τον άλλον. Γιατί αισθάνομαι ότι παραβιάζω το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, αμέσως ο άνθρωπος, όταν είναι χριστιανός, διακρίνεται ότι υπολογίζει και σέβεται το Θεό. Έχει λοιπόν φόβο Θεού. Είναι η πρώτη αρετή που αποκτά αυτός που πιστεύει. Η δεύτερη αρετή που αποκτά είναι ότι όταν παραβεί το θέλημα του Θεού, θα αναμαρτήσει όπως το λένε, γεννιέται μέσα του αυτή η λύπη και ο πόνος. Γιατί? Γιατί αυτό που λέει ότι σεβάστηκε, τελικά δεν τον σεβάστηκε. Δεν τον έχει σεβαστεί. Αυτό που πίστευε και που το έλεγε, στην πράξη δεν το κάνει. Και αυτό του γεννάει τη λύπη μέσα του. Και τον πονάει. Υποφέρει μέσα του. Το τρίτο. Το τρίτο, η τρίτη αρετή, θέλει να βγάλει τον πόνο του. Θέλει να το πει. Αναζητεί το έλεος. Αναζητεί τη συγχώρηση. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αναζητεί το έλεος και τη συγχώρηση. Έχει πλέον τύψη συνειδήσεως. Άλλα έχει υποσχεθεί και άλλα έχει δημιουργήσει. Θλίπεται τώρα, πονάει και θέλει να τα πει. Είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και μέσα από εκεί τι κάνει? Δεν κάνει την τυπική εξομολόγηση, αμάρτησα, διαβάζει την μια ευχή. Έχει γεννηθεί η λύπη. Έχει γεννηθεί ο πόνος μες στην καρδιά μου. Για αυτό που έχω πράξει. Έχω κλάψει. Έχω πονέσει. Για αυτό που έκανα. Και τώρα γονατίζω και ζητάω τη συγγνώμη. Γονατίζω και ζητάω το έλεος του Θεού. Εδώ η καρδιά του ανθρώπου ταπεινώνεται. Αυτομάτως. Αναγνωρίζει το λάθος. Και αυτομάτως ταπεινώνεται. Όμως, αυτό που γεννιέται μέσα στην καρδιά του είναι η ελπίδα της συγχώρησης. Ότι ο Θεός, αφού πραγματικά λυπήθηκα, πραγματικά πόνεσα, πραγματικά του ζήτησα συγγνώμη, έχω την ελπίδα της συγχώρησης. Αλλά το τρίτο σκαλοπάτι είναι ότι μέσα στην καρδιά του χριστιανού, μέσα στην καρδιά του μοναχού, γεννιέται εκεί που ήταν θλιμμένος, γεννιέται η ελπίδα της συγχώρησης. Ότι πλέον θα βρει έλεος στα μάτια του Θεού.
Εδώ πρέπει να προσέξει, γιατί καμιά φορά μπορεί να έχουμε υποθετική ελπίδα συγχώρησης. Δηλαδή, έκλεψα μόνος μου, το είπα και τα λοιπά, Θεέ μου συγχώραμε και τα λοιπά, και νομίζω ότι μου γεννιέται έτσι με τη φαντασία μου. Έλα, ρε, άνθρωπος είμαι κι εγώ, αμάρτησα. Με συγχωρεί ο Θεός και εμένα. Και έχουμε μια ψευδαίσθηση της ελπίδας. Το πρέπει να το προσέξουμε, γιατί είναι του πονηρού. Δεν είναι η πραγματική ελπίδα της συγχώρησης που γεννάει ο Θεός σαν αρετή μες στην καρδιά μας. Δηλαδή μετά το σεβασμό, μετά τη λύπη, γεννιέται η ελπίδα. Το τρίτο σκαλί. Συγχώρηση. Δεν πρέπει να είναι ελπίδα που, εντάξει, και τι έγινε. Όλοι αμαρτάνε. Να, και ο τάδε έκανε το τάδε. Και ο τάδε έκανε το τάδε. Και να αμαρτήσουμε εμείς οι μοναχοί, μετά που είμαι η κυρία Μαρία και ο κερατρές, θα πούμε να, και ο τάδε δεσπότης αμάρτησε. Και ο τάδε παπάς αμάρτησε. Και φέρνω τους άλλους σαν δικαιολογία για τον εαυτό μου. Γιατί εδώ έχω την ελπίδα, την ψεύτικη της συγχώρηση. Μόνος μου δηλαδή, προσπαθώ να βρω τη δικαιολογία για να καλύψω τα προβλήματά μου. Είδατε αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, το γνώθησε αυτόν. Οι αρχαίοι Έλληνες, πόσο μέσα στον χριστιανισμό είναι βίωμα τελικά αυτό το πράγμα. Το να γνωρίσει ο άνθρωπος πραγματικά το εσωτερικό του βάθος. Και να αποδιώξει το δικό του το εγώ και το δικό του το θέλω. Πολύ ουσιώδες. Και να πράττει το θέλημα του Θεού. Θα πρέπει λοιπόν συνέχεια να είναι σε μία αναμόχλευση του εαυτού του. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, για να είναι πραγματική η ελπίδα της συγχώρησης που γεννιέται, θα πρέπει να είναι κάτω από τις προϋποθέσεις που αναφέραμε. Κάτω από την πραγματική λύπη, την πραγματική θλίψη, την πραγματική, τον πραγματικό πόνο, το ότι δεν σεβάστηκα τον Θεό μου, αυτό που πιστεύω. Και αυτή την ελπίδα της συγχώρησης μας τη δίνει, είναι δώρα όλα αυτά τα πράγματα. Όλες αυτά τα σκαλιά δεν είναι κάτι που τα αποκτάμε εμείς, να ξέρετε. Είναι δώρα του Θεού. Είναι δώρα του Θεού. Τώρα προηγουμένως εξομολογούσα ένα νεαρό και μου λέει, βλέπεις γέροντα, μου λέει, έβγαλα τα σκουλαρίκια, έκοψα το τσιγάρο, δεν βρίζω, δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω το άλλο. Τι μη σου λέει πως ήμουν πριν δύο μήνες. Και μάλιστα τώρα μου λέει πως θα πει ανάψω μια καφετέρια, βλέπω τους άλλους και λέω, άρε, ευτυχώς που δεν είμαι κι εγώ έτσι. Δεν έφτασα εκεί. Του λέω, δεν είναι δικό σου κατόρθωμα αυτό που έκανες. Είναι δώρο του Θεού. Είναι δώρα που μοιράζει ο Θεός. Επειδή μας αγαπάει και δείχνουμε ότι τον αγαπάμε, έρχεται ο Θεός σαν δώρο και μας το δίνει. Δεν είναι αποτέλεσμα της δικής σου προσπάθειας. Άνεφε μου, ουδήναστε πίν δε. Χωρίς λίγο ιδιωτικότητα δεν γίνεται. Μα κάνεις κάτι. Τίποτα δεν είναι. Αν ο άνθρωπος νομίζει ότι κάτι που απέκτησε, το απέκτησε και το κέρδισε, είναι δώρα του Θεού. Αυτομάτως μπορεί να πάει από κάτω τελείως του πλευρά. Και του το είπα, του παιδάκι μου, θα δοξάσεις το Θεό και δεν είναι δώρα Θεού. Δεν ήταν κάτι που μόνος το κέρδισες και το κατέκτησες. Δεν κατακτώνται. Κατακτιώνται. Και πρόσεξε ποτέ, του λέω, μίλες αυτό που λέει ο Φαρισαίος. Ο κοινιός που είναι εκείνος ο τελώνης. Μπορεί να βρεθείς χειρότερα από εκείνο. Γιατί είναι δώρα του Θεού που στάδωσε ο Θεός. Και εκείνος θα έδωσε, εκείνος θα παίρνει. Και αυτά πρέπει να ξέρει ότι το φόβο του θα είναι στην καρδιά του ανθρώπου. Το σεβασμό προς τον Θεό. Τον δίνει ο Θεός. Ού πάντων η πίστη. Ού πάντων η πίστη. Λέει το Ευαγγέλιο. Σου δίνει ο Θεός και έχεις αυτό το σεβασμό που πρέπει και γι' αυτό είναι μην αρετές.
Κοιτάξτε, όχι που εγώ τις αποκτώ, γιατί είμαι ο καλός και αγωνίζομαι και τις κερδίζω με έναν άλλο αγώνα και μπράβο μου που το πέτυχα. Που είμαι σε γλαμάρας. Που δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου κάτι. Δεν έχω τη δυνατότητα. Ούτε παρθενία να κρατήσω, ούτε εκτιμοσύνη, ούτε υπακοή, ούτε εγκράτεια, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Εάν δεν τα δεχτώ ότι όλα θέλει δώρα του Θεού που μου τα δίνει, αυτομάτως ο άνθρωπος γελίεται. Στα εξών συμμετέχει. Και βλέπει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Στα πορνεία μπορεί να φτάσει και να σε έρθει. Και σφαίρει η ράσου. Είναι δώρα του Θεού. Και τότε λέμε οι άλλοι, τον εγκατέλει ψυχάνης του Θεού. Άρα του πήρε τα δώρα που του είχε δώσει. Άρα λοιπόν, ό,τι αποκτούμε, δεν θα σκεφτούμε ότι το αξίζουμε και το πετύχαμε και το κάναμε. Είναι δώρο που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Είπαμε λοιπόν το τρίτο σκαλοπάτι. Άρα λοιπόν και το τρίτο σκαλοπάτι και τη λύπη, το δεύτερο σκαλοπάτι και τη στεναχώρια, τη δίνει ο Θεός. Γιατί δεν μπορώ να αμαρτάνω όπως αμαρτάνω πολύ και δεν έστεται. Δεν έχετε δει τέτοιους ανθρώπους. Δεν έχετε δει τέτοιους μοναχούς και μοναχές. Που αμαρτάνουν ασυναισθήτως. Δεν κατανοούν. Δεν στέλνει ο Θεός το δώρο της λύπης. Δεν στέλνει ο Θεός να σκεφτεί και την πράτη και να πονέσει με στην ψυχή του για αυτό που έκανε. Έχει μια άλλη δουλειά. Όλα τα κάνουν αυτά. Και νομίζω ότι έτσι βιώνει. Αν δεν είναι έτσι, είναι δώρο του Θεού. Καθώς επίσης και η ελπίδα για τη συγχώρηση είναι δώρο του Θεού. Και έρχεται και μας παρηγορεί ο ίδιος ο Θεός. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ λέει φεύγω, είπε στην ημέρα της αναλήψεως, αλλά θα σας στείλω άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Θα σας στείλω, παρότι δεν έφυγε ποτέ, καθότι είπε θα είμαι μέχρι τέλους, έως την τελείωση του αιώνα, θα είμαι μαζί σας. Εννοεί σωματικός όμως ότι απεχώρησε και αναχώρησε. Έχουμε λοιπόν το εξής, ότι γι' αυτό λέγεται παράκλητος. Τι σημαίνει παράκλητος? Παρακαλώ, παρακαλείτε, παρακαλείτε το λαό μου, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Σημαίνει παρηγοριά. Είναι εκείνος ο οποίος θα μας παρηγορήσει στον πόνο και στη θλίψη που ήδη γεννήθηκε μες στην καρδιά μας, γιατί δεν σεβαστήκαμε τον Θεό. Έτυπε το Άγιο Πνεύμα και μας παρακαλεί, μας παρηγορεί. Και γι' αυτό γεννιέται η ελπίδα της συγχώρησης. Γι' αυτό γεννιέται η ελπίδα της σωτηρίας μας. Ότι τελικά ο Θεός θα με συγχωρέσει, ότι δεν θα χάσω την ψυχή μου. Θα με βοηθήσει και θα σωθώ ο Θεός. Είναι δώρο λοιπόν και αυτό του Αγίου Πνεύματος. Το τέταρτο, μόλις λάβεις και φτάσεις στο τρίτο σκαλί, η ελπίδα της συγχώρησης, την οποία τη λαμβάνουμε μέσω του μυστηρίου της εξομολογήσεως αφού εξομολογηθούμε και έχουν προηγηθεί όλα τα υπόλοιπα όπως είπαμε, το επόμενο σκαλί είναι η οικειότητα μετά του Θεού. Σε να αισθάνομαι με τον Θεό ήρεμα. Αισθάνομαι ότι μπορώ και τον κοιτάω. Αισθάνομαι ότι μπορώ και στην εικόνα του. Αισθάνομαι ότι μπορώ και του μιλάω. Αισθάνομαι μέσα στην ακολουθία υπέροχα. Κάνω τον όρθρο μου, κάνω τον εσπερινό μου χωρίς ενοχές. Δεν με πνίγει, δεν πνίγομαι. Αισθάνομαι οικία. Αισθάνομαι όμορφα. Με γεμίζει. Θέλω να ψάλω. Θέλω να φωνάξω κι εγώ δυνατά την ώρα που ψάλει. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξα του.
Θέλω να τον υμνήσω ξανά. Γιατί πλέον αισθάνομαι μια οικειότητα μαζί του. Αισθάνομαι ότι δόθηκε συγχώρεση, επήλθε συμφιλίωση. Και αφού επήλθε συμφιλίωση με τη συγχώρεση, άρα ξανά είμαι στο σπίτι του Θεού Πατέρα. Και γι' αυτό η ελπίδα της συγχώρησης μας οδηγεί στο επόμενο σκαλοπάτι, που είναι η οικειότητα κατά του Θεού. Πλέον δεν φοβάμαι τον Θεό. Ο Θεός μου είναι οικείος. Ό,τι πράττω, το αποδεικνύω το πράττω γιατί αγαπάω τον Θεό. Είναι ο φίλος μου που με συγχώρησε, είναι αυτός που με αγαπάει, είναι αυτός που με κατανόησε, είναι αυτός που μου έδωσε τα δώρα. Τα προηγούμενα σκαλιά και ανέβηκα, μου έδωσε το σεβασμό, το φόβο του Θεού, μου έδωσε τον πόνο, μου έδωσε τη θλίψη, μου έδωσε τη συγχώρηση μες στην καρδιά μου σαν δώρα και τώρα με κάνει οικείο του. Και τώρα μου δίνει το επόμενο δώρο. Με κάνει οικείο του, με κάνει σαν δικό του. Είμαι δικός του και πετάω από χαρά. Και εδώ έχουμε πλέον ότι ο άνθρωπος κινείται ό,τι κάνει στον χώρο του χριστιανισμού, στον χώρο της Ορθοδοξίας, στον χώρο του μοναστηριού, στον χώρο έξω, το κάνει της αγάπης κινούμενος. Όχι γιατί πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, αλλά κινείται της αγάπης. Αγαπώ τον Θεό και γι' αυτό το κάνω. Είναι ο δικός μου Θεός. Είναι ο προσωπικός μου Θεός. Είναι αυτός που με αγάπησε, είναι αυτός που τον αγάπησα, είναι αυτός που με ερωτεύτηκε, είναι αυτός που τον ερωτεύτηκα. Είμαι πλέον ο οικείος του Θεού. Και αυτό είναι το τέταρτο σκαλοπάτι που φτάνει ο άνθρωπος. Να αισθάνεται ότι πλέον είναι οικείος του Θεού. Και κινείται πλέον εξ αγάπης κινούμενος. Και αισθάνεται η καρδιά του ανθρώπου σε αυτή τη στιγμή μια γλυκύτητα μέσα στην ψυχή της. Αισθάνεται μια γαλήνη, αισθάνεται το Θεό κοντά του. Αισθάνεται ότι είναι ελεήμον ο Θεός και γι' αυτό τον ελέησε. Τον αισθάνεται αξιοαγάπητο, οικείο, καλό και παραδίδεται στα χέρια του Θεού θεληματικά. Σου δίνω με Θεέ μου. Πάρε με κοντά σου, με δικό σου. Γιατί πέρασε από τα προηγούμενα στάδια. Άρα βλέπετε για να φτάσουμε στο να κινηθεί ο άνθρωπος και να αισθάνεται να κάνει ό,τι κάνει στον Θεό. Εξ αγάπης κινούμενος. Μια κάποια στάδια. Τα στάδια των άρετων. Μέχρι εδώ πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα πράγματα κινούνται σε ένα συναισθηματισμό. Γιατί ο άνθρωπος έχει δύο πράγματα. Το συναίσθημα και τη λογική του. Εδώ λοιπόν κινείται συναισθηματικά ο άνθρωπος, όλα τα που περιγράφω. Και γι' αυτό ίσως βλέπουμε πιο πολλές γυναίκες κοντά στον χριστιανισμό, κοντά στον Θεό, κοντά στην Εκκλησία, επειδή είναι όλα κινούνται συναισθηματικά. Δεν έχει μπει η λογική ακόμα. Δεν έχει μπει η λογική. Όλα αυτά που σας είπα μέχρι εδώ, μέχρι αυτό το σκαλοπάτι, το τέταρτο, το σκαλοπάτι, εάν τα επιτύχει ο άνθρωπος και γίνει οικείος του Θεού, έχει επιτύχει τη σωτηρία του. Σώζεται, εάν φτάσει μέχρι αυτό το σκαλί. Μιλάμε ότι έχει επιτύχει τη σωτηρία του. Όμως ο άνθρωπος δεν έχει κληθεί για τη σωτηρία του. Έχει κληθεί για την τελειότητα. Έχει κληθεί να φτάσει στο καθομοίωση. Επλάστηκα την εικόνα και πρέπει να φτάσει στο καθομοίωση. Γίγνεστε ουν τέλειοι, καθότι τέλειος είμαι και εγώ. Πρέπει να χτυπήσει την τελειότητα. Και τα σκαλοπάτια είναι 10. Βρισκόμαστε στο τέταρτο. Αν ο χριστιανός όμως έχει φτάσει μέχρι το τέταρτο σκαλοπάτι,
έχει πλέον πετύχει τη σωτηρία του. Από εκεί και πέρα πρέπει να παλέψει ώστε να λάβει τα υπόλοιπα δώρα. Να λάβει τα υπόλοιπα δώρα του Αγίου Πνεύματος, που είναι τα υπόλοιπα στάδια. Τα υπόλοιπα στάδια των αρετών που τον οδηγούν στην στην αγιότητα, στην τελειότητα. Το πέμπτο στάδιο είναι ότι προσπαθεί ο άνθρωπος τώρα πλέον με τη λογική του να κατανοήσει το τι είναι ο Θεός. Έφυγε το συναίσθημα. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για συναίσθημα. Το πέμπτο το σκαλί δεν είναι σκαλί το οποίο κινείται συναισθηματικά, αλλά μπαίνω στη λογική να ψάξω, να αναζητήσω για το Θεό μου. Και γι' αυτό αρχίζει η έρευνα. Θέλω να μάθω περισσότερα για το Θεό. Θέλω να διαβάσω για το Θεό. Θέλω να ασχοληθώ περί του Θεού. Και γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες, οι Άγιοι, φτάνουν σε αυτό το σκαλί, γράφουν πραγματείες. Φτάνουν σε πράγματα που μας αποκαλύπτουν τρομερά. Για πράγματα τα οποία ίσως δεν θα μιλάγαμε σήμερα, δηλαδή ότι η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, είναι μία ουσία, ο Χριστός έχει δύο φύσεις, τη θεϊκή και την ανθρώπινη, είναι λέξεις που δεν τις γράφει, είναι ομοούσιος, ο Πατήρ με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, λέξεις που δεν υπάρχουν στη γραφή, που δεν συζητιούνται, που ήταν μια απλοϊκή πίστη, που βασιζόταν στο συναίσθημα, μέχρι εκεί που σταμάτησε. Που εδώ και πέρα αρχίζει ο άνθρωπος και αναζητά να πληροφορηθεί για αυτό που αγαπά, για αυτούς που είναι ο οικείος του, θέλει να μάθει περισσότερα. Και εκεί αρχίζει η μελέτη των πατέρων, η μελέτη άλλων βιβλίων, η μελέτη της υμνοδίας. Έχει αυτή την τάση της να μάθει και λογικά να κατανοήσει όσο γίνεται με το μικρό του το μυαλό τη δυνατότητα που έχει να κατανοήσει το ποιος είναι αυτός που αγαπά. Θέλει περισσότερο να το γνωρίσει. Όπως καθένας όταν γνωριστεί με έναν άλλον και τον αγαπήσει θέλει να τον γνωρίσει στο βάθος του. Να μην μέσα στην ψυχή του. Το ίδιο λοιπόν ο άνθρωπος αναζητά από το Θεό. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε ποιο στάδιο είναι όταν του λες το άλλο, πάρε ένα βιβλίο παιδί μου και διάβασε. Και εκείνος δεν το διαβάζει. Γιατί δεν το διαβάζει? Γιατί δεν έχει φτάσει αυτό το σκαλί. Δεν μπορεί να το κατανοήσει. Ή το διαβάζει γιατί πρέπει. Δεν έχει το σωστό κίνητρο. Επομένως είναι το πέμπτο σκαλί, η κατανόησή μας να γνωρίσει περισσότερο το Θεό. Και όσο το γνωρίζει μέσα στην ψυχή του, γεννιέται η λεγόμενη χαρμολύπη. Δηλαδή, γεννιέται η χαρά και η ύπη. Έχω εδώ γράψει κάτι σημειώσει και λέω ότι το λογικό μας αισθάνεται πλέον σε αυτό το στάδιο την επιθυμία να γνωρίσει και να κατανοήσει τώρα λογικά όσα το συναίσθημά του πιο πριν τον έχει πληροφορήσει. Θέλει να το κατανοήσει αυτό το πράγμα. Και το λογικό μας κάτι έντονη την προσπάθεια να μαθαίνει πραγματικά γεγονότα και να κατανοεί καθαρά το ποιος είναι ο Θεός. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι επειδή ζούμε, και το είπα προηγουμένως,
και είναι πεπερασμένο το μυαλό μας. Δεν μπορεί να κατανοήσει το βάθος και τη σοφία του Θεού. Φτάνει μέχρι στο ορισμό του σημείου, φτάσανε και οι πατέρες και οι άλλοι. Και γι' αυτό αναφέρουν εδώ πέρα οι πατέρες ότι εδώ πολλές φορές χρησιμοποιεί ο άνθρωπος τη φαντασία του. Χρησιμοποιεί τη φαντασία του, η οποία η φαντασία εδώ είναι η πειρέτρια του λογικού. Χρησιμοποιεί τη φαντασία για να βρει το αυτό που υπηρετεί το λογικό του. Έτσι αρχιζόμαστε να σκεφτόμαστε θεϊκοπνευματικά πράγματα όσο είναι δυνατόν και αποφεύγουμε τα πρόσκαιρα και τα ψεύτικα. Δεν δημιουργώ φαντασιώσεις, γιατί η φαντασίωση είναι σατανικό. Όμως αρχίζω να φαντάζομαι πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πώς μπορώ να φτάσω σε αυτό το πράγμα. Σε αυτή το σκαλί, σε αυτή την αρετή. Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό. Ή πώς θα είναι αυτή η κατάσταση. Και έτσι εξυπηρετεί με τη φαντασία μας το λογικό. Φυσικά θα πρέπει να προσέξουμε γιατί η φαντασία είναι φλιαρόδης. Λέει πολλά. Και γι' αυτό το βλέπουμε την ώρα της προσευχής. Φαντασία. Μόλις πάνε να προσευχηθείς, θα έρθουν και θα σου περάσουν όλα. Ποιες δουλειές έχεις, τι έχεις να κάνεις, τι πρέπει να πας, αν πήρες όλα τα ψώνια, αν είναι στο διακόνημά σου, τι ξέρεις από το διακόνημά σου. Αν ήταν δυνατόν την ώρα της προσευχής και της ακολουθίας να έχεις ένα μπλοκάκι δίπλα σου, θα έβλεπες τι ωραίο παιχνίδι σου παίζει η φαντασία εκείνη την ώρα. Η οποία είναι η υπηρέτρια του λογικού, μεν. Όταν σκεφτόμαστε και φανταζόμαστε για το καλό την ώρα που πρέπει, το πώς θα πραγματοποιήσω το καλό, το πώς θα φτάσω το καλό, δηλαδή θα πρέπει να κάνω εκείνο. Το θα είναι φανταστικό πάντοτε. Και αν δείτε η φαντασία πώς λειτουργεί, την ώρα που είμαι στην ακολουθία, πώς προσπαθεί επειδή είναι πλήρη να μου πάρει το μυαλό από εκεί που πρέπει να είναι. Και δείτε, βάλτε ένα μπλοκάκι την ώρα της ακολουθίας, να δείτε πόσες σκέψεις και δουλειές θα σας περάσουν. Όλες εκείνη την ώρα έρχονται. Εδώ κάτι καταλαβαίνει πλέον ότι η φαντασία τη χρησιμοποιεί πολύ εύκολα ο σατανάς για να κάνει τη δουλειά του. Πάμε τώρα στο έτο. Στη Χαρμολύπη θα ήθελα να πω επίσης ότι εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι και το εξής, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να προσέξει, διότι στη χαρά και στη λύπη του γίνει υπέρμετρη χαρά. Και νομίζει, ξεγελαστεί δηλαδή, ότι όλα πάνε μια χαρά. Είμαι πολύ καλά. Πατάω καλά στα πόδια μου. Ο δοκόν αισθάνε, βλέπε το μη, πέσει. Πρέπει να προσέξω γιατί μου κάνει και το αντίθετο ο διάβολος όμως. Απ' τη λύπη που μου γεννήθηκε, Χαρμολύπη, γιατί έχω τη λύπη και τον πόνο και μου γεννιέται η χαρά της ελπίδος, της αφέσεως των αμαρτιών μου, το ότι γίνομαι οικείος του Θεού ξανά. Αυτή η χαρά μπορεί να πεις ότι από όλα καλά είμαστε τώρα. Ξομολογήθηκα, τάπα, πάμε καλά τώρα. Μια υπέρμετρη χαρά που αφήνω τη λύπη μου. Με αποτέλεσμα αυτή η χαρά να ψεύδει. Και νομίζω ότι πάω καλά και αυτομάτως μετά από λίγο ξαναπέφτω. Ξανασπάω το αμούτα μου. Ενώ η λύπη με συγκρατεί. Αν σκέφτομαι το τι έκανα, το τι ήμουνα, το τι αμάρτησα, το τι υποσχέθηκα στον Θεό και τι του έχω πράξει. Πρέπει να προσέξουμε όμως γιατί από την άλλη πλευρά ο διάβολος σε βουτάει και την άλλη.
σε ποτέ αυτή τη λύπη. Και σε δημιουργεί μια υπέρμετρη λύπη που σου φέρνει μπροστά σου σκοταδισμό. Σου φέρνει μπροστά σου το μηδέν. Σου φέρνει μπροστά σου και εσένα πλέον δεν υπάρχει λύση. Σου φέρνει μπροστά σου και εσένα δεν υπάρχει πλέον σωτηρία. Σου φέρνει μπροστά σου ότι εσύ καταστράφηκες, τέλειωσες. Είσαι ένα τίποτα. Δεν αξίζεις τίποτα. Βουτάει μόνο τη λύπη. Αναφέρουν οι πατέρες εδώ πέρα. Και γι' αυτό λέει εκεί πέρα ο διάβολος πατάει πολύ καλά και από αυτή τη θλίψη οδηγεί τον άνθρωπο στην απελπισία. Απελπίζεται για τη σωτηρία του. Απελπίζεται και τι παθαίνει. Δεν έχει όρεξη να κινήσει τα πόδια του. Δεν θέλει να κάνει κανένα βήμα πνευματικό. Πάει, απελπίστηκε. Τον έριξε. Ο διάβολος στην απέναντι πλευρά. Απ' τον άλλον τον ρίχνει στην τελείως χαρά, τρελή χαρά, ότι όλα πάνε καλά, σωθήκαμε, εξομολογηθήκαμε, μετανοήσαμε, κλάψαμε, δόξα τω Θεώ. Και την άλλη, πέφτει από το μάθος, γιατί νόμιζε ότι πήγαινε καλά. Δεν είχε τη λύπη να τον κρατάει το σκηνή που... Απ' την άλλη πλευρά ο άλλος είχε το αντίθετο ο διάβολος πάλι. Μπορεί να σου αυξήσει τη λύπη. Και αντί για υπέρμετρη χαρά, να σε δημιουργήσει στην καρδιά σου μια υπέρμετρη θλίψη. Ένα υπέρμετρο πόνο, λένε οι πατέρες. Μια υπέρμετρη απελπισία. Ότι τέλειωσες, καταστράφηκες, το ένα, το άλλο, είσαι άχρηστος, πλέον από σένα δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας, δεν μπορείς να κουνήσεις να πάει μπροστά, δεν πρόκειται να προχωρήσεις να πάει μπροστά, δεν πρόκειται να δεις πρόσωπο Θεού, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Και σε βουτάει. Καλή ώρα τα συμπτώματα που έχουμε στη μανιοκατάθλιψη. Που όταν ένας άνθρωπος πάει στη μανιοκατάθλιψη, θα είναι ή στην τρελή χαρά ή θα είναι στη θλίψη. Και όταν είναι στη θλίψη κλείνεται στο καβούκι του, θέλει να κάνει μέσα στο δωμάτιό του, δεν θέλει ούτε κανένα, βαριέται, δεν έχει ρωτήσει και τίποτα. Αυτό το πράγμα. Που να σας το πει πολύ καλά η Μαρία που τη δίνει μέχρι τη σάπλα. Αυτή η θλίψη. Μπορεί να μας το περιγράψει πολύ καλά η Μαρία. Η οποία φτάνει μέχρι του σημείου η θλίψη Μαρία που να επιζητάει ο άνθρωπος τι. Να πεθάνει. Το ακούτε. Επιζητάει το θάνατο. Σας το λέω γιατί το βιώνει. Και σου λέει προτιμότερο να πεθάνω. Για να απαλλαγώ από αυτή τη θλίψη και από αυτόν τον υπέρμετρο πόνο που νιώθω μέσα μου. Και ότι δεν υπάρχει φως. Δεν υπάρχει σωτηρία για μένα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Και γι' αυτό οι πατέρες τη λένε χαρμονία. Θα πρέπει η ζυγαριά μας να είναι πολύ καλά ζυγιασμένη. Τα βήματά μας πρέπει να είναι προσεκτικά. Ούτε υπέρμετρη λύπη, ούτε υπέρμετρη χαρά. Ούτε υπέρμετρη λύπη, ούτε υπέρμετρη χαρά. Τα πάντα είναι δώρο του Θεού και το μόνο που κάνουμε ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κοιτάμε η ζυγαριά μας να είναι ίσια. Άμα δω τη ζυγαριά μου χάνει, δεν πάω καλά. Άμα δω την πιο πολύ χαρά, η πιο πολύ λύπη, δεν πάω καλά. Χάνει η ζυγαριά μου. Θέλει ρεγκουλάρισμα. Είδατε πως δείχνει η ζυγαριά, είτε πάει μπροστά και χάνει κιλά, είτε χάνει μπροστά πίσω. Και δεν είναι ρεγκουλάρισμα. Να πας εκεί πέρα, μην το φτιάξεις με το κατσαβίδι. Το ίδιο πράγμα λένε εδώ οι πατέρες. Πρέπει να προσέξουμε στη λεγόμενη χαρμό λύπη. Έτσι. Αυτό λοιπόν το πέμπτο στάδιο της χαρμολύπης, το οποίο γεννάει και τον πόθο, το ότι να γνωρίσω τον Θεό πλέον όλο και περισσότερο. Έτσι, και θέλω πλέον όχι συναισθηματικά να τον γνωρίσω, αλλά ουσιαστικά, πραγματικά, μπαίνει πλέον η λογική. Το επόμενο στάδιο, το έκτο στάδιο, έρχεται η εγκράτεια. Η εγκράτεια βρίσκεται, πρέπει να έχεις φτάσει σε αυτά τα στάδια για να επιτύχεις το επόμενο που λέγεται εγκράτεια.
Και η εγκράτεια δεν μιλάει μόνο για τη σεξουαλική εγκράτεια, που και αυτή είναι μέσα, αλλά μιλάει για την εγκράτεια γενικά. Ο άνθρωπος φτάνει να θέλει την εγκράτεια των πέντε αισθήσεων. Της ακοής του, της γεύσεώς του, της οσφρήσεώς του, της οράσεώς του και της αφής του. Αναζητά ο άνθρωπος να έχει ακριβώς φυλακή των πέντε αισθήσεων. Προσέχει το τι ακούει. Το επιθυμεί, το θέλει, κρατεύεται. Απ' αυτού πλέον. Προσέχει την όρασή του. Προσέχει την ακοή του. Το θέλει, του γεννιέται όμως. Δεν του λέει δεν πρέπει να τα ακούσω. Ούτε ας γυρίσω την εφημερίδα να δω και βλέπω και κάτι βρώμικο και δεν τα ανοίγει καθόλου. Δεν πλησιάζει, αφού υποψιάζεται ότι κάτι μπορεί να έχει, κάνει φυλακή αμέσως. Φυλακή των αισθήσεών του. Και μάλιστα των πέντε αισθήσεών του. Το έβδομο. Το έβδομο είναι ότι τον πληροφορεί πλέον ο Θεός το επόμενο δώρο με τη χαρά μια εσωτερικής γλυκύτητος και ειρήνης. Αυτός ο άνθρωπος πλέον βρίσκεται σε μια γλυκύτητα και σε μια ειρήνη. Ευρίσκεται εντός του κόσμου, αλλά δεν σαν είναι μακριά. Και γι' αυτό του είναι σαν να απαθείς απέναντι στα γεγονότα. Δηλαδή έχει την εγκράτεια των πέντε αισθήσεων, τη φυλακή των πέντε αισθήσεων, οπότε μπορεί δι' αυτού του πράγματος και παραμένει ατάραχος. Και δεν μιλάμε για την γλυκύτητα που προσφέρει ένα μέλι, ούτε μιλάμε για την ειρήνη του κόσμου. Μιλάμε για μια άλλη ειρήνη που αισθάνεται ο άνθρωπος, που είναι η ειρήνη του Θεού. Είναι η γαλήνη του Θεού. Είναι αυτό το οποίο χαρίζει ο Θεός τον άνθρωπο, που η χαρμόσυνη αυτή γλυκύτητα που αισθάνεται μέσα του είναι μια πρόγευση της ουράνιας γλυκύτητας που θα γευτεί στον Παράδεισο. Όταν ο άνθρωπος έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο, το έβδομο, αισθάνεται την παρούσα θνητή και πρόσκαιρη και γίνει διαβίωση πάνω στη γη. Το καταλαβαίνει ότι είναι πρόσκαιρος, θνητός και απλώς περαστικός πάνω στη γη. Καταλαβαίνει την αθάνατη και την αιώνια ζωή τι σημαίνει. Και γι' αυτό τι κάνει, με το ένα πόδι πατάει πάνω στη γη, αλλά το άλλο πόδι το έχει βάλει ήδη στην αιωνιότητα. Δεν δίνει σημασία στα γηίνα πράγματα. Τα βλέπει μεν, αλλά δεν τον αγγίζουν. Δεν τον αγγίζουν. Δηλαδή, μένει απαθής προς τα πράγματα. Είναι όπως βλέπεις, ας πούμε, ένας χορτάτος, φανταστείτε ένα χορτάτο, που βλέπει μπροστά του και περνάει μια τούρτα. Όσο ωραία και να είναι η τούρτα, όταν είσαι ο χορτάτος, μάλλον σου δημιουργεί την... και αν σου πούνε, δεν θα φας, την αηδία θα σου φέρει. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο της γλυκύτητας του ουρανού και της απόλυτης ειρήνης του Χριστού, αυτός ο άνθρωπος όλα πάνω στη γη του φαίνονται μάταια, πρόσχερα, ασήμαντα. Για τίποτα δεν είναι σημασία ουσιώδης. Ξέρει ότι δεν έχουν αξία ούτε τα πτυχία, ξέρει ότι δεν έχουν και το Θεό τα αξία, οτιδήποτε, τα κτίρια, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, δεν έχει τίποτα ουσιώδης επάνω στη γη. Το 8ο στάδιο, που μετά από αυτή την εσωτερική γλυκύτητα που αποκτά ο άνθρωπος, είναι το μίσος κατά της αμαρτίας. Μισή δεν θέλει να ακούει για την αμαρτία. Τη μισή την αμαρτία. Του φέρνει αηδία και μόνο που το σκέφτεται. Αηδιάζει. Του φαίνεται κάτι ξένο. Του φαίνεται ένα πράγμα το οποίο του διαταράσει
αυτή την εσωτερική γαλήνη και αυτή την εσωτερική ηρεμία που έχει. Δεν είναι αυτό που λένε γλυκιά η αμαρτία, αλλά δεν το κάνει γιατί δεν πρέπει για τον Θεό. Δεν αισθάνεται αυτό το πράγμα. Είναι πολύ κάτω στάδιο. Αισθάνεται μίσος για την αμαρτία. Φθονεί την αμαρτία. Ενώ αντιθέτως έχει αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τον αμαρτωλό άνθρωπο. Για τον συνάνθρωπό του. Τον πονάει πάρα πολύ. Γιατί τον βλέπει πώς τον έχει βουτήσει ο δαίμονας της αμαρτίας. Και πώς ξεσκίζει μια γάτα να ποτίκι. Έτσι βλέπει πως ο δαίμονας και οι δαίμονες ξεσκίζουν την ανθρώπινη ψυχή. Και γι' αυτό μισεί την αμαρτία. Το ένατο στάδιο δημιουργεί ντροπή ο Θεός μπροστά στην αμαρτία. Μου έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος, με ρώτησε προηγουμένως, τι θα σου ήταν πιο εύκολο, να ξεγυμνωθείς μπροστά σε όλο τον κόσμο, μπροστά στη Βουλή και να σε δείχνει γυμνό η τηλεόραση μπροστά στη Βουλή και τα λοιπά, ή, πώς μου το είπατε πάτε, ή να ξεγυμνόταν οι σκέψεις. Ή μια σκέψη σου να ξεγυμνότανε βρώμικη μπροστά στο Θεό, έλεγε κάτι βρώμικο που έκανες, τι θα σε ενοχλούσε πιο πολύ. Η σκέψη που έκανες που δεν την είδε κανείς, ή το να ξεγυμνωθείς και να σε παίρνει τηλεόραση και να σε κάνει ρεζίλισο, που δεν σου δημιουργόταν η καλύτερη ντροπή. Όταν αισθανθούμε ότι την ντροπή θα την έχουμε μόλις η σκέψη μας, ντρεπόμεθα γιατί πέρασε το μυαλό μας αυτή η σκέψη, τη γνώρισε ο Θεός, τη διάβασε ο Θεός. Τη διάβασε ο Θεός τη σκέψη. Μόλις φτάσω σε αυτό το σημείο, ήδη έχω φτάσει στο ένατο στάδιο του μυαλού. Ντρέπομαι ακόμα και για τη σκέψη. Και σε αυτό το στάδιο ο Θεός, τι κάνει πολλές φορές. Εδώ είναι η πτώση των μεγάλων Αγίων. Ο Θεός, επειδή υπάρχει περίπτωση του εγωισμού, της υπερηφάνειας, επειδή ο άνθρωπος πολλές φορές αντιλαμβάνεται που φτάνει. Το τι δώρο εισπράττει αυτό, το βλέπω, μου το τάδε δώρο. Μου χάρισε και εγώ το τάδε άλλο δώρο. Μου χάρισε και εγώ το άλλο δώρο. Μου χάρισε και εγώ το προορατικό χάρισμα. Μου χάρισε και εγώ το γεματικό χάρισμα. Το βλέπω. Ας πούμε εκεί στην στο Βατοπέλη που είχαμε πάει, ο πατήρ Δαβίδη, ένας κληρικός, τόσο είχε δώσει το γεματικό χάρισμα που συναντήσαμε. Τον έχουμε βάλει και στο περιοδικό μας, το Θεό του Πατήρη. Όποιον ακούμπαγε και στάβωνε με το χέρι του, έτσι, θεραπευόταν η ασθένεια. Προσευχόταν και θεραπευόταν. Εάν αυτός ο άνθρωπος υπερηφανευτεί και πει, κοίταξε να δεις που έφτασα, και δεν το δεχτεί, αυτό είναι δώρο του Θεού, το οποίο δεν το κατέκτησε εκείνος, το έδωσε ο Θεός που το δίνει ο Θεός. Επειδή αγαπάει τα παιδιά του, ο ένας γονιός και τους παίρνει. Τη μία τους παίρνει μια σοκολάτα, την άλλη τους παίρνει μια τσίκλα, την άλλη τους παίρνει μια καραμέλα, την άλλη τους παίρνει μια πάστα, μια τούρτα και τους δίνει στα παιδιά του. Ο πατέρας. Το ίδιο και ο Θεός σου δίνει, μοιράζει. Όχι γιατί το αξίζεις. Αλλά όταν φτάνεις και έχεις πάρει κάποια δώρα και τα βλέπεις, τα βλέπεις πολλές φορές. Κινδυνεύεις όμως και γι' αυτό ο Θεός τι κάνει. Επιτρέπει ακόμα και στου ψηλά ευρισκόμενου, στο πνευματικό σκαλοπάτι, να πέσουν μια αμαρτία. Για να εννοήσουν και αυτοί, τι, το άπειρο έλεος του Θεού. Ότι και αυτούς πάλι ο Θεός σας είχαν εκεί και ας φτάσανε κάτω, σας πέσαν πάλι. Ο Θεός τους δέχεται. Για να εκτιμήσουν και να κατανοήσουν πόσο άπειρο είναι το έλεος του Θεού. Είναι αυτό το στάδιο. Ο άνθρωπος κατανοεί το άπειρο έλεος του Θεού και αισθάνεται την ντροπή ακόμα και με μια σκέψη που πέρασε. Όχι απλώς μισή την αμαρτία, αλλά βλέπει και τη σκέψη, επειδή τι, θα τη δει ο Θεός. Αυτό που σέβεται, που είπαμε, και αγαπάει στην αρχή.
Και το τελευταίο στάδιο είναι πλέον η θέα του Θεού. Είναι η θέωση, είναι το θέαμα του Θεού, είναι η ένωσή μας με τον Θεό, ο άνθρωπος φτάνει στη θέωση και αποκτά τη μεγάλη αρετή της διάκρισης. Ο άνθρωπος πλέον διακρίνει τι θα πει σε κάθε στιγμή, πότε πρέπει να μιλήσει, πότε δεν πρέπει να μιλήσει, τι πρέπει να πει, τι δεν πρέπει να πει. Τι πρέπει να πράξει, τι δεν πρέπει να πράξει. Έχει πέσει αυτή την τελειότητα με τη θέωση, την κορυφή και φτάνει στην και αποκτά την αρετή της διάκρισης με το τελευταίο σκαλοπάτι. Αυτές είναι τα 10 σκαλοπάτια τα οποία τα 4 πρώτα όταν τα ανεβεί ο άνθρωπος έχει πετύχει με τη σωτηρία, αλλά στόχος δεν είναι πλέον η σωτηρία. Στόχος είναι η σωτηρία, γίνεστε μου τέλει, καθώς και ο πατήρ ημών τέλειος. Εστί. Να φτάσουμε στο καθομοίωση. Άρα λοιπόν στόχος είναι να προχωρήσουμε σαν χριστιανοί, να προχωρήσουμε σαν μοναχοί, σαν μοναχές, να χτυπήσουμε τη δυνότητα, να λάβουμε τα δώρα, να ζητούμε το ένα δώρο μετά το άλλο το Θεό. Και αυτό θέλει αγώνα, για να πάρεις το δώρο. Πρέπει να δείξεις, ποδήσεις, ότι αγαπάς, ότι το ποθείς, ότι το θέλεις, όχι ότι το αξίζεις. Στο δίνει ο Θεός επειδή το ποθείς. Το παιδάκι ο παπάς την πάστα του, την πάστα δεν του την παίρνει και την τούρτα, γιατί το αξίζει πολλές φορές. Αλλά βλέποντας το παιδάκι ότι κλαίει, και ότι το ποθεί, και εδώ είναι το κρούεται και ανοιγήσετε. Όχι τι πάμε να μας δώσει ένα αυτοκίνητο. Έχω πόθο για αυτά τα πράγματα. Πόθο για τα πνευματικά. Και τότε έρχεται ο Θεός και μου δίνει το δώρο. Και θα κλείσουμε με αυτό που πάλι είπε ο πατήρ Αυγουστίνος σε μια κουβέντα που είχαμε. Μια και είναι μοναχός, το τι ισχύει για εσάς που είστε μοναχοί. Τώρα πώς είναι. Δεν το κατάλαβες. Ο μοναχός, από όλα αυτά τι οφείλει. Ναι, αλλά... Εσάς βοηθώ. Ναι, ο μοναχός, μάλλον όλοι εμείς που είμαστε μοναχοί και μοναχές, ακούγοντας όλα αυτά, το μυαλό μου όμως τώρα πέταγε, πέταγε σε αυτά που λέγαμε, δηλαδή, όχι ότι ήμουν άλλο, αλλά πραγματικά κάνει ένα ταξίδι. Το δικό μου μυαλό τώρα βρίσκεται στο ταξίδι αυτό που κάναμε όλοι μαζί τώρα, από το θέμα αυτό. Και ψάχνεις να δεις με τον εαυτό σου και λες, πού βρίσκομαι τώρα εγώ. Έλεγα ότι δεν θα πρέπει τελικά να βγούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα πρέπει να βγούμε στη διαδικασία να δούμε πού βρίσκομαι εγώ, πού βρίσκεσαι εσύ, πού βρίσκεται ο καθένας μόνος. Αλλά αυτό ουσιαστικά που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι ότι αυτά τα στάδια τα οποία ακούσαμε τώρα έχουν να κάνουν με το ο καθένας μας, τον αγώνα το προσωπικό που θα κάνει και οι Άγιοι έβλεπαν στην πορεία τους το τι συνάντησαν πίσω. Γιατί αυτά βέβαια που διαβάσαμε τώρα είναι βιώματα Αγίων. Σίγουρα δεν τα έχουμε γράψει εμείς, τα έγραψαν Άγιοι άνθρωποι οι οποίοι τα βίωσαν. Γιατί ο χριστιανισμός είναι βίωμα. Έτσι λοιπόν, αν εμείς μείνουμε στη διαδικασία στην οποία θα δούμε τις αρετές, πώς θα ακολουθήσουμε μια μετά την άλλη αρετή, τι θα κάνουμε λάθος. Εμείς οφείλουμε σαν μοναχοί να κάνουμε την υπακοή μας, να υπακούμε στον ηγούμενο, στην ηγουμένη, στην γερότησα, στον γέροντα, να κάνουμε με ακρίβεια αυτά το οποίο μας λένε και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του Θεού ποιον θα χαριτώσει με το Α, το Β, το Γ. Άλλησα. Το καταλάβατε αυτό που μας είπε ο πατήρ Αυγουστίνος. Λένε οι πατέρες το εξής, ότι μην καθίσει, λέει, ο μοναχός να δει που βρίσκεται και ποια δώρα έχει πάρει από τον Θεό και πού είναι. Ο μοναχός εκείνο που πρέπει, λέει, να κάνει είναι να δει αν κάνει την υποκοή του απέναντι στο γέροντά του. Και αν την κάνει και αγωνίζεται όπως του λέει ο γέροντάς του και πράττει αυτά που του λέει ο γέροντάς του,
Από εκεί θα λάβει τα δώρα του Θεού. Από εκεί θα έρθουν τα δώρα του Θεού. Ανάλογα. Θα δώσεις τον καθένα, ναι, ο Θεός πάλι, και γι' αυτό σας λέω, είναι δώρα Θεού. Δεν είναι κάτι που το κατακτά ο άνθρωπος. Ο Θεός βλέπει τον πόθο, βλέπει τον αγώνα, βλέπει την αγωνία, βλέπει το πόσο το ποθεί και στο μοναχό βλέπει το πόσο υπάκουος είναι. Πόσο πράττει αυτό που ο γέροντάς του λέει, του λέει. Και από την ώρα που το πράττει, λέει, το θέλημα του γέροντα είναι αυτό που έχουμε πει σε άλλη σύναξη, ότι αυτός που πράττει το θέλημα του γέροντα, το Χριστό αναπαύει. Γιατί ο γέροντας είναι στόχον και θέση Χριστού. Ο μοναχός γι' αυτό κάνει υπακοή. Βγάζει το δικό του θέλω, το δικό του εγώ, κάνει απόλυτη υπακοή, οπότε δεν πράττει το ίδιο θέλημα. Δεν πράττει το ίδιο θέλημα. Και τον οδηγεί ο γέροντας στο θέλημα του Θεού. Και κάνει υπακοή. Και από εκεί έρχονται, λέει, μετά, στον κάθε μοναχό, δυνάμει της υπακοής του, έρχεται το δώρο του Θεού που δίνει στον κάθε μοναχό. Το σεβασμό, τη χαρά ή τη λύπη, στην ψυχή τον πόνο, την ελπίδα της σωτηρίας, όλα αυτά τα σκαλοπάτια τα οποία τα μελετήσαμε και σας τα ανέφθησα, τα οποία πρέπει να έχει ο χριστιανός και να τα λάβει σαν δώρα του Θεού, να τα επιθυμεί, να τα αποθεί, να τα αναζητεί, να αγωνίζεται και να τα λάβει. Γιατί το παιδάκι άμα δεν αρχίσει να φωνάζει, το παιδί λέει που δεν τα κλάψει, μα δεν πρόκειται να το ταΐσει. Το ίδιο. Ζητείτε και δοθήσετε είναι. Να ζητάτε, λέει ο Θεός. Και ζητείτε τι είπε. Πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Και όλα τα υπόλοιπα θα σας τα προσθέσω εγώ. Ξέρω, λέει, τι ανάγκες έχετε. Τα υπόλοιπα θα σας τα δώσω εγώ. Εσείς ζητάτε πρώτον να ενωθείτε μαζί μου. Και από εκεί και πέρα όλα όσα χρειάζονται να είστε βέβαιοι και σίγουροι ότι θα σας τα δώσω εγώ. Άρα λοιπόν, να η κλίμακα των αρετών που πρέπει να περάσει ο άνθρωπος. Είναι 10. Είναι τα 10 παιδιά του Ιακώβου. Γι' αυτό είναι και 10 τα παιδιά του Ιακώβου. Είναι μια παραβολή. Ο Ιακώβου είναι ο Θεός Πατέρας. Και τα 10 παιδιά του είναι κάθε μία ένα παιδί, είναι και μία αρετή. Τα οποία πρέπει ο άνθρωπος να ανεβεί. Εσείς λοιπόν με τον αγώνα σας, με την υπακοή σας, με αυτά τα πράγματα, αγωνιστείτε για να λάβετε αυτά τα δώρα από το Θεό. Αμήν. Σηκώθηκε. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.